Μάχη επιβίωσης δίνει η γερμανική θηγατρική της Βρετανικής Thomas Cook, καθώς παίζεται το τελευταίο χαρτί μέχρι το Δεκέμβριο, ώστε από τις αρχές του 2020 να ξεκινήσει και πάλι τη λειτουργία της. Την ίδια ώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, ανταγωνιστές της δίνουν τη δική τους μάχη για να εκμεταλλευτούν κομμάτι της πίτας που άφησε πίσω του, στοχεύοντας στην αύξηση του αριθμού των πελατών τους μέσω ειδικών προσφορών. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η τουριστική βιομηχανία του νησιού μας μετρά τις οικονομικές πληγές της από την κατάρρευση της Thomas Cook. Από ό,τι μας έχουν πει, ψάχνουν επενδυτές για να ξανανοίξει αρχές του χρόνου, δηλαδή 1η-1η του 20. Η Sentito GmbH Hotels θα ξανανοίξει την 1η 12 του 19. Εάν ξανανοίξει είναι θετικό, είναι ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση. Καταλαβαίνετε ότι όταν ο ανταγωνισμός λιγοστεύει, μικραίνει ας το πούμε, δεν είναι καλό για κανένα. Θα μας ζητήσουν προφανέστατα να τους κουρέψουμε ένα ποσό. Και αναγκαστικά θα το κουρέψουν οι ξενοδόχοι, γιατί απλούστατα δεν θα υπάρξει δυνατότητα να το πάρουν. Και ενώ η γερμανική θηγατρική της Thomas Cook ελπίζει σε ένα νέο ξεκίνημα από το νέο έτος μέσω της προσέλκυσης νέων επενδυτών, ξενοδόχοι του νησιού μας κρατούν στάση αναμονής, καθώς από τη μια στοχεύουν να διεκδικήσουν τα οφειλόμενα και από την άλλη επικρατεί προβληματισμός για το αν τελικά θέλουν να ξανασυνεργαστούν μαζί τους. Το όνομα Thomas Cook είναι ένα τεράστιο όνομα. Όλα τα μπραντ τα οποία κρέμονται από κάτω είναι μπραντ χρόνων και χρόνων στον τουρισμό. Όποιος επενδύσει απάνω τους σωστά, πιστεύω ότι δεν θα χάσει. Αν με τη σωστή διαχείριση δεν χάνεις. Απλώς για να το ξαναεμπιστευτούν πάλι ξενοδόχοι θα υπάρξει χρόνος. Όχι, από εμάς δεν υπάρχει ικανοποίηση, διότι εμείς χάσαμε τα λεφτά μας. Δυστυχώς. Προσπαθούν να σώσουν και το κομμάτι της βραχίωνα της Thomas Cook, την Nordic Thomas Cook, η οποία αναφέρεται στις σκανδιναβικές χώρες. Μακάρι να γίνει αυτό, γιατί η εταιρεία, ο tour operator, ο Thomas Cook, είναι ένα μεγάλος tour operator που έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον τουρισμό. Στα 69,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται σε πρώτη φάση η οικονομική ζημιά στα ξενοδοχεία του νησιού μας, εκ των οποίων τα 12 εκατομμύρια αφορούν τα ξενοδοχεία του νομού Ρεθύμνου και με τα αρνητικά σημάδια στην αγορά να είναι εμφανή, με φόντο τη μείωση της αγοραστικής δύναμης αλλά και την οικονομική ασφυξία των επιχειρηματιών. Σαν Δήμος Χερσονήσου, στείλαμε επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εξετάσει σοβαρά πλέον την νομοθετική ρύθμιση και την περικοπή των τελών παρεπιδημούντων στο κομμάτι βέβαια των επιχειρήσεων που αφορά η κατάρρευση της Thomas Cook. Η κοινωνία και η επιχειρηματική, αλλά και η κοινωνία του Δήμου Χερσονήσου είναι εξαιρετικά θορυβημένη, γιατί πραγματικά για το Δήμο Χερσονήσου οι συνέπειες είναι μεγάλες. Ούτε ΦΠΑ πρέπει να πληρώσουμε. Πώς θα πληρώσουμε από τα ανίσπρακτα? Περιμένουμε και τον Υπουργό στις 24 του μήνα, τον Υπουργό Τουρισμού, σε μια εκδήλωση της Ένωσης Ξενοδόχων, και θα συζητήσουμε κατηδίαν και αυτά τα θέματα και άλλα που έχουν προκύψει.